Πρέπει να διαφωνήσω, δεν υπάρχει ένα τεράστιο θέλω από την πλευρά μου. Όπως όλη η ομάδα έτσι και εγώ, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο που έχει να μην θέλει να πάρει ένα παράδειγμα. Σίγουρα και εγώ θέλω να πάω στο Final Four. Δεν είναι επειδή είναι τελευταία μου χρονιά, το θέλω πιο πολύ και λίγο. Ο στόχος είναι αυτό, αλλά η κατάσταση είναι διαφορετική αυτή τη στιγμή. Είναι 2-0 και ο στόχος μας είναι και βρίσκουμε παιχνίδι της έτσι. Δημήτρη, κανείς δεν το έχει γυρίσει από το 0-2. Αισθάνεστε ικανοί ότι μπορεί να το καταφέρετε εσείς? Ναι, σίγουρα πιστεύω στο μάθημα ότι μπορούμε να... ότι μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι της Τρίτης και ότι μπορούμε να κερδίσουμε και το παιχνίδι της Πέμπτης. Άρα το παιχνίδι της Πέμπτης για να φτάσουμε εκεί πρέπει να κερδίσουμε την πρώτη της Τρίτης. Ναι, νομίζω ότι όλη η ομάδα πιστεύει ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστούν? Υπάρχουν παίκτες με μεγάλη εμπειρία και υπάρχουν παίκτες με λιγότερες εικόνες από την Ευρωλίγα. Σε μια σειρά play-off που είναι 2-0, ειδικά με τον τρόπο που χάθηκε το δεύτερο μάτς, πόσο δύσκολο είναι για τους παίκτες που είναι λίγο πιο άπειροι να σηκώσουν κεφάλι? Νομίζω ότι είναι... θεωρώ ότι όλη η ομάδα καταλαβαίνει ότι η ομάδα μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που παρουσιάσαμε στα δύο παιχνίδια, ειδικά στο πρώτο. Νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει τεράστια διαφορά. Παίζουμε όντω με μια πολύ καλή ομάδα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι άμα κάνουμε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, δεν χρειάζεται να μπούμε σε να σκεφτόμαστε ότι είναι μερική πιο μερική άλλη πιο άπειρη. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και όλοι θέλουν να παίξουν μεγάλο και να φτάσουν στο Final Four. Αλλά πλέον πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι της Τρίτης και είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.